αντιδρούμε στους νέους, τι είναι ήρωα. Εδώ είναι καθαρά θέμα φιλοσοφίας. Εγώ όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο και είμαστε στη διοίκηση επιχειρήσεων, προσπαθούσαμε και παρακαλούσαμε ακόμα και το δημόσιο και τον ειδικό τομέα να μας δώσει εμπειρία. Να συνδεθεί το Πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας, είτε δημόσιο είτε ειδικό τομέα. Εδώ τώρα προσφέρει ο δημόσιος τομέας, αυτός ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, όπως είναι ο ΤΑ ή νομικά πρόσωπα, στο αίτημα των παιδιών, των δικών μας παιδιών που θέλουν εμπειρία και εμείς λέμε ότι είμαστε ενάντια στην φιλοσοφία. Εάν αντί παλέψει ο ιδιωτικός τομέας του δημόσιου σε αυτή την κατεύθυνση, εμείς θα είμαστε δίπλα στα παιδιά. Μακάρι να έχουν την εμπειρία να βγουν στην αγορά εργασίας με εμπειρίες. Διότι ένα παιδί που έχει εμπειρία, όταν μπει στην αγορά εργασίας έχει πολύ διαφορετικά τα πράγματα από το να είναι απλός εκπαιδευόμενος. Είναι σαν έναν που βγαίνει από το πανεπιστήμιο και έχει μια θεωρητική βάση, γνώση και βγαίνει έξω και πριν τα μούτρα με το μυαλό μας. Είναι άλλο η αγορά εργασίας, άλλο η εμπειρία και άλλο η θεωρία. Ευχαριστώ πολύ. Πώς είναι η διασταλή. Σέβομαι και εγώ την κατάρτιση του καθηγητή μας και του συναδέλφου, του κ. Πετρίδη. Ωστόσο, όμως, συναντήσατος με την πρότασή του, και θα έλεγα ότι και η θέση αυτή είναι η δική μα. Μπορούσαμε ή να ζητούσαμε παραπάνω για να έχουμε για πολλούς και διαφορούς λόγους. Δεν θέλω να του αναλύσω, του είπαν οι συνάδελφοι. Άρα λοιπόν ο Δήμος είναι ένας φορέας ο οποίος ό,τι του ζητηθεί προφελία και των παιδιών και προφελία και δική μα προκαλούντα, γιατί να μας τα λυθεί. Είναι ένα στάδιο το οποίο θα του βοηθήσει, φαντάζομαι, αυτού. Γιατί αν δούμε και από την εταιρεία που έχουμε, από τα ΤΕΗ που έχουμε φτιάξει σε εμά, βλέπετε ότι είναι καλά εργαλεία για μας, ενώ δεν μπορούμε να πληρώσουμε και να πάρουμε μόνο προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν εκμεταλλευόμαστε δηλαδή την αδυναμία αυτή του συστήματος των παιδιών, αλλά προσφέρουμε κάτι. Γι' αυτό συνεννοούμε στην πρώτη σα κύριε Πρόεδρε. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Η πρακτική άσκηση είναι ένα εργαλείο για να αποφάσει θεωρία στην πράξη. Και εμείς εδώ, με τα τόσα πολλά αντικείμενα, δίνουμε τη δυνατότητα σε φοιτητές των ΤΕΗ, σε σπουδαστές, τον ΙΕ, τον ΟΠΑΣ, να κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Δεν έχουμε αρνηθεί, εφόσον φυσικά δεν έχουν κλείσει οι θέσεις. Υπάρχει ένας πεπερασμένος αριθμός σε κανένα σχεδό για να κάνει την πρακτική του άσκηση. Και φυσικά δεν μας έχει ζητηθεί από το ΕΠΑΛ όπως προαναγγέλλεται ότι μπορεί να γίνει, ούτε ακόμα να περιμένουμε. Επίσης, αφήσατε κάποιες αιχμές, αν κατάλαβα καλά, με βοηθάει εδώ και για προσφυγή. Για το σχολείο, για το ΕΠΑΣ της Βέλγιας. Όχι. Θέλω μόνο να ξέρετε ότι αφενός μεν δεν μας ενδιαφέρουν έτσι τα συντεχνιακά σας. Κάτι τέτοιο αντιλήφθηκα. Πολύ δε περισσότερο είπατε να κοιτάξουμε τα δικά μας. Τα παιδιά που φοιτούν στο ΕΠΑΣ της Βέλγιας είναι δημότες της Πέλας. Αυτοί μας ζητάνε να κάνουν εδώ μαθητεία πρακτική άσκηση. Δεν είναι περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να τους αρνηθούμε λοιπόν. Συμφωνώ.